Είναι εκπρόσωπος κάποιος από τη Δυτική Ελλάδα για τους παραγωγούς. Υπάρχουν αλλιώς πρέπει να κλείσουμε με την κεντρική ομιλία. Καλησπέρα σας. Συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω, γιατί όλοι οι αγρότες και οι υπεύθυνοι από τα μπλόκα αναφερθήκαν αναλυτικά σε σημείωση του κόστου παραγωγής. Πρέπει όμως τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι καταναλωτές και τα εκατομμύρια των Ελλήνων να καταλάβουν ότι η μείωση του κόστου παραγωγής δεν είναι μόνο για να σώσουν τον αγροτικό κόσμο, αλλά είναι για να σώσουν την Ελλάδα. Εάν δεν μειωθεί η ΔΕΗ στα 7 λεπτά όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά όλοι οι αγρότες, αν δεν μειωθεί το πετρέλαιο, τα βενζινάδικα, εκεί όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι στην Κύπρο, που πας στο βενζινάδικο και γράφει αγροτικό πετρέλαιο 90 λεπτά, τότε εμείς θα σταματήσουμε να καλλιεργούμε. Αγρεφόδια, αγρεργάτες, όλα στα ύψη. Οι παραγωγοί σιγά σιγά δεν έχουν τη δύναμη να έρθουν στη λαϊκή, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά είναι, επειδή όλα τα πράγματα είναι ακριβά, ο καταναλωτής δεν έχει να τα αγοράσει. Πρέπει όλοι μαζί, αγρότες, λαός, όλη η Ελλάδα, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να σκύψει στα προβλήματά μας, να πάει πιο κάτω από το πάτο του βαρελιού, γιατί ακόμα είναι ψηλά, να πάρει λίγα από τα κέρδη των τραπεζών που είναι αφορολόγητες, λίγο από το πετρέλαιο των εφοπλιστών, λίγο από όλα, και να το δώσει στους αγρότες για να το μετακυλήσουμε στους καταναλωτές και να δούνε τα τρόφιμα τόσο στα σούπερ μάρκετ, τόσο και στις λαϊκές, τουλάχιστον 30% φθηνότερα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και όλοι μας να νικήσουμε όπως είμαστε ενωμένοι αυτή τη φορά.